Πάμε λοιπόν σε αυτά τα επιδόματα, τις τριετίες και όλα αυτά. Αυτό το ζήτημα δεν έχει τεθεί από τους δανειστές. Δεν ποτέ, έχει τεθεί. Δεν το έχει ακούσει καν. Δεν τέθηκε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έτσι, μέχρι στιγμής. Δεν θέλω να προκαταλάβω τις θέσεις τους από εδώ και μπρος. Είστε έτοιμοι, αν τεθεί, να το αποκρούσουμε? Προφανώς. Το ζήτημα των τριετιών στην χώρα μας είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί έχουμε ένα πολύ χαμηλό κατώτατο μισθό. Δηλαδή, οι τριετίες βοηθούν στο να αποκτά ο μισθός μία βιοποριστική λειτουργία και να έχει και μία ορίμανση στη διάρκεια του. Επομένως, νομίζω ότι και τα στοιχεία που έχουμε, τα συγκριτικά σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες, μας βοηθούν ως προς το ύψος του κατώτατου μισθού ότι δεν τίθεται ζήτημα για κατάργηση τριετιών. Να σας πω ότι οι θεσμοί δεν βάζουν ζήτημα ύψους κατώτατου μισθού. Δεν βάζουν τέτοιο ζήτημα. Για το θέμα είναι ότι αντέχει η αγορά πλέον. Προφανώς. Η συζήτηση που τίθεται είναι ο τρόπος διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού, όχι το ύψος του κατώτατου μισθού. Και αυτό το θέτει η ελληνική πλευρά, γιατί όπως σας είπα, θέλει να το φέρει ξανά στην αρμοδιότητα των εθνικών κοινωνικών lockout. Το lockout για μας δεν συζητιέται. Για αυτούς συζητιέται, αλλά η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων για ακόμη μια φορά και εδώ είναι υπέρ των θέσεων της ελληνικής πλευράς. Δηλαδή έχει ομόφωνα πει ότι δεν τίθεται θέμα lockout στη χώρα, ότι δεν είναι αναγκαίο να υπάρξει κάτι τέτοιο, δεν το βρίσκουν λογικό να υπάρξει η κάτι Επιτροπή. Τέτοιο. Αυτή όμως και λένε οι εθνικοί ότι... κοινωνικοί εταίροι και οι εργοδότες έχουν πει ότι δεν τίθεται θέμα lockout στη χώρα. Δεν το θεωρούν χρήσιμο εργαλείο. Δεν το έχουν πιστεύετε βάλει... ότι δεν θα μπει στο τραπέζι μετεπιτάσεως? Δεν θα έχουμε κόντρα εκεί πέρα? Πιστεύω ότι θα μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το lockout, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπει μετεπιτάσεως, όπως είπατε. Ναι. Πιστεύω ότι θα θέσουμε... Έχετε και εκεί όπλα, όπως λέτε. Ναι, ναι. Μόνο την Επιτροπή έχουμε και κάτι Όχι, η ευρωπαϊκή πρακτική, στην ευρωπαϊκή πρακτική το επιθετικό lockout δεν αναγνωρίζεται παρά σε πραγματικά ελάχιστες χώρες. Και το αμυντικό σε κάποιες ακόμη, αλλά πάντως πιστεύετε δεν είναι ότι δεν θα επιμένουν. Πιστεύω ότι δεν θα επιμένουν. Συνδικαλιστικός νόμος, τώρα τι θα γίνει εκεί? Εδώ υπάρχουν και εκτιμένα δικαιώματα, εδώ υπάρχουν ζητήματα. Στο συνδικαλιστικό νόμο, από τη δική μας πλευρά, θα κινηθούμε στην γραμμή που έθεσαν και οι ίδιοι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι στη δήλωσή τους που έκαναν το καλοκαίρι, ότι δηλαδή θα μπορούσε να γίνει ένας εκδημοκρατισμός ή ένας εξορθολογισμός. Δηλαδή, δώστε μας παραδείγματα. Ένας συνδικαλιστής δύσκολα απολύεται. Ναι. Δεν πάει κάθε μέρα στη δουλειά, γιατί έχει τα δικαιώματα που πρέπει να προωθήσει και όλα αυτά. Και μια σειρά προνομιών. Τι θα κόψετε από αυτά? Δεν θα κόψουμε κάτι από αυτά. Θα κοιτάξουμε τη σωστή εφαρμογή του νόμου για του συνδικαλιστικού νόμου. Θα κοιτάξουμε ένα πλαίσιο εξορθολογισμού και εκδημοκρατισμού. Θα κοιτάξουμε να υπάρχει μια μεγαλύτερη διαφάνεια και στις εκλογές των συνδικαλιστικών οργανώσεων, αλλά και στον τρόπο χρήσης των αδειών. Αλλά ως εκεί. Άρα θα το δείτε το θέμα, έτσι? Κάτι θα γίνει. Εδώ υπάρχει μια λεπτή ισορροπία και αφορά και την. Σχέδιο έτοιμο υπάρχει, δηλαδή. Υπάρχει μια λεπτή ισορροπία. Οποιαδήποτε παρέμβαση γίνει σε αυτό το πεδίο θα πρέπει να σέβεται πλήρως την αυτονομία των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Είναι ζήτημα συνταγματικό, δεν είναι ζήτημα πολιτικό. Οποιαδήποτε παρέμβαση θα πρέπει να είναι πραγματικά εξαιρετικά λεπτή και να σέβεται τη συνδικαλιστική ελευθερία, τον πυρήνα. Δεν μπορεί δηλαδή να διεισδύσει στον πυρήνα της αυτορύθμισης των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Αυτό το λεπτό, πείτε μου, τι μπορεί να είναι? Δώστε μου ένα παράδειγμα για να καταλάβω. Για παράδειγμα θα Κάνετε λεπτή παρέμβαση δηλαδή. Δεν έχει... Ξαναλέω ότι δεν έχει ξεκινήσει η συζήτηση επί της ουσίας για το συνδικαλιστικό νόμο. Ναι. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να βάλουμε οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να διατηρούν οι ίδιες, όπως διατηρούν το μητρό των μελών τους, να γίνει αυτό ηλεκτρονικά. Για να υπάρχει ένας καλύτερος έλεγχος, να μην υπάρχουν διπλοψηφίες. Πάντως δεν θα μείνει ως έχει η κατάσταση, αυτό καταλαβαίνω. Θα κάνουμε μια καλή συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους και θα κοιτάξουμε πεδία εκδημοκρατισμού, όπως οι ίδιοι κοινωνικοί εταίροι μας είπαν ότι μπορούμε να κάνουμε. Με απόλυτο σεβασμό στη συνδικαλιστική ελευθερία, ξαναλέω. Μαύρη εργασία. Στην αδήλωτη εργασία, εδώ είναι το μεγάλο βάρος που θέλουμε να δώσουμε. Το είπαμε και στην τελετή παράδοσης παραλαβής. Σας άκουσα. Νομίζω ότι είναι εξίσου σημαντικό το κομμάτι της αδήλωτης, της υποδηλωμένης εργασίας, και υπάρχουν και άλλες πλευρές παραβατικότητας στην εργασία. Είναι οι περιπτώσεις που κανείς εργάζεται πλήρως αλλά εμφανίζεται ως μερική απασχόληση, η περίπτωση που κανείς εργάζεται με μπλοκάκι αλλά είναι στην πραγματικότητα εξαρτημένη εργασία. Εκεί δίνουμε πραγματικά πολύ μεγάλο βάρος στη λειτουργία του σώματος επιθεώρησης εργασίας. Θα ξεκινήσουμε ένα συνολικό ανασχεδιασμό ώστε να είναι πραγματικά στοχευμένη η έλεγχη και αποτελεσματική.
πρώτη προτεραιότητα, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, η πραγματική λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο μπορεί να κάνει σε ενεστώτα χρόνο αποτύπωση των επιχειρήσεων που έχουν επικινδυνότητα παραβατικότητας. Δηλαδή, με μπερδέψατε λίγο, είναι λίγο περίπλοκο για μένα, δεν είμαι και... Λέγεται risk analysis και με βάση τα δεδομένα που υποχρεούνται οι επιχειρήσεις να δηλώνουν σε σχέση με τους εργαζόμενους τους... Ναι, πώς θα με πιάσει, αν έχω δύο με μαύρη. Μπορεί κανείς να δει, εάν για παράδειγμα το ωράριο λειτουργίας μιας επιχείρησης είναι τέτοιο που δεν μπορεί να δικαιολογήσει δύο εργαζόμενους μειωμένου ωραρίου, τότε εκεί δίνει ένα σήμα στον ελεγκτή για να πάει να κάνει ένα στοχευμένο έλεγχο. Το πιο σημαντικό όμως είναι να σας πω... Δύσκολο όμως, γιατί πρέπει να έχεις ένα μηχανισμό τεράστιο. Είναι ένας μηχανισμός τεράστιος, ο οποίος έχει ήδη παραδοθεί και θα αξιοποιηθεί η λειτουργία. Πώς είναι ελεγκτές, δώστε μου ένα παράδειγμα από την Ελλάδα, που μπορούν να ελέγξουν, ξέρω εγώ, χιλιάδες επιχειρήσεις. Πράγματι, αλλά αυτό είναι το δεύτερο πεδίο, ότι θα ενισχυθούν οι προσλήψεις σε ελεγκτικούς μηχανισμούς και κυρίως στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Αυτό έχει ήδη σχεδιαστεί από την αρχή του έτους από την κυβέρνηση, δεν είναι δική μου πρόταση. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό εδώ είναι ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια συμμαχία με τον κόσμο της εργασίας, που είναι προς το συμφέρον της οποίας να δηλώνει την παραβατικότητα στην εργασία, αλλά και στους επιχειρηματίες εκείνους οι οποίοι σέβονται τους κανόνες και υπάρχουν. Φιλόδοξο είναι και μακρόπνο, δεν είναι τόσο μακρόπνο. Τα χρονικά όρια που έχουμε βάλει είναι πολύ συγκεκριμένα. Έχουμε ήδη εκπονήσει ένα roadmap, έναν οδικό χάρτη με τη βοήθεια της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την καταπολέμηση της αδήλωτης, που έχει 25 πολύ στοχευμένες δράσεις με χρονοδιαγράμματα. Γίναν και άλλες προσπάθειες στο παρελθόν και απέτυχαν, εν πάση περιπτώσει. Είναι δύσκολα αυτά τα ζητήματα. Τα αντιλαμβάνεστε κι εσείς, νέος άνθρωπος είστε, ότι θέλει πολλή δουλειά. Πάμε στο θέμα τώρα της εργασίας. Η εργασία με την κλασική έννοια που την ξέραμε δεν υπάρχει πλέον. Υπάρχει η λεγόμενη απασχόληση με μειωμένα ωράρια, μειωμένους μισθούς. Άρα και λιγότερες φορές στα ταμεία. Ναι. Έχουμε ζητήματα εκεί. Πώς θα αναταχθεί αυτό το πράγμα, μην μου πείτε με την ανάπτυξη. Όχι. Αυτό είναι ένας γενικός όρος. Όχι, δεν θα σας πω με την ανάπτυξη. Στο κομμάτι της ανεργίας, νομίζω ότι είδατε πριν την κυρία Αντωνοπούλου να κάνει την τοποθέτησή της. Στο κομμάτι της ανεργίας έχει γίνει μια πραγματικά καλή δουλειά και από τη στιγμή που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση σε συνθήκες κρίσης, η ανεργία έχει πέσει κατά 3 μονάδες. Και σύμφωνα με τη χθεσινή μελέτη της Κομισιόν που δόθηκε στη δημοσιότητα, θα συνεχίσει να βαίνει μειούμενη. Μέσα στο 2016 θα λειτουργήσουν, θα ανοίξουν προγράμματα για 80.000 περίπου θέσεις εργασίας. Έχουν ήδη ξεκινήσει δηλαδή και θα ολοκληρωθούν. Του ΟΑΕΔ εννοείται. Είναι του ΟΑΕΔ, ναι. Παράλληλα γίνεται μια συνολική αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ και αυτό για το κομμάτι που αφορά και την καθημερινή λειτουργία και την καθημερινή επαφή. Άρα βασιζόμαστε στα κοινοτικά προγράμματα και όχι στην παραγωγή εδώ μέσα, έτσι. Μισό λεπτό. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι η ανάπτυξη και η παραγωγική δραστηριότητα, στην οποία βασιζόμαστε στο εργατικό δυναμικό της χώρας, αλλά και σε συνθήκες εργασίας οι οποίες θα είναι σοβαρές συνθήκες εργασίας. Θα είναι καλύτερες από ό,τι είναι σήμερα. Στο κομμάτι του ΟΑΕΔ, λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει και μία καθημερινή επαφή με τον πολίτη μέσω της ανανεωμένης ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ, αλλά υπάρχει και μία πλέον λειτουργή και μία γραμμή επικοινωνίας με τον ΟΑΕΔ. Ωραία, εντάξει, ωραία είναι αυτά. Το θέμα είναι να υπάρχει δουλειά, να υπάρχουν προγράμματα, περισσότερος κόσμος, γιατί είναι και εξειδικευμένη η εργασία σήμερα. Έχουν αλλάξει και τα αντικείμενα της εργασίας. Ναι, όμως με αυτή την ιστορία μειώνονται εισφορές στα ταμεία. Mm-hmm. Είδα τι έγινε με το ΕΤΑ. Έσπασε ομόλογο. Μισό λεπτό αυτό για να το διευκρινίσουμε τι έγινε με το ΕΤΑ. Τι έγινε. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν ψηφίσει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Είχαν πει ότι θα εφαρμόσουν τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στα επικουρικά ταμεία. Όχι, είναι πολύ διαφορετικό. Αυτό θα σήμαινε σήμερα μια οριζόντια περικοπή στις επικουρικές συντάξεις, συνολικά αθροιστική της τάξης του 20%. Αυτό που έκανε η ελληνική κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση για το ασφαλιστικό στο κομμάτι των επικουρικών συντάξεων είναι να πετύχει να μην εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και να λυθεί το τεράστιο πρόβλημα των ελλειμμάτων του ταμείου του ΕΤΑ με τρεις τρόπους. Ο πρώτος τρόπος ήταν η πολύ μικρή αύξηση στις εισφορές, αν θυμάστε, μισό και μισό για εργοδότη και για εργαζόμενο, 1%. Ο δεύτερος τρόπος ήταν η λελογισμένη
περικοπή επικουρικών συντάξεων με το κατόφλι προστασίας των 1.300 ευρώ που άγγιξε το 10% του συνόλου των συνταξιούχων, ωραία, όχι περισσότερο από αυτό. Ωραία. Και το τρίτο σημείο ήταν η χρήση των αποθεματικών. Αυτό ήταν στο πλαίσιο της συμφωνίας. Έγινε ακριβώς για να μην υπάρξει η περικοπή, η οριζόντια του 20% που θα γινόταν αν εφαρμοζόταν η ρήτρα. Άρα αυτό θα εξακολουθεί να γίνεται, θα σπάνε ομόλογα και άλλα. Ειδικά τώρα έγινε λόγω των αυξημένων ταμιακών αναγκών του Ταμείου, διότι το Δεκέμβρη θα πληρωθούν, για να μπορέσουμε να δώσουμε 12 συντάξεις μέσα στο έτος, θα πληρωθούν η σύνταξη του Δεκεμβρίου αλλά και η σύνταξη του Ιανουαρίου. Επομένως, υπήρξαν αυτή τη στιγμή αυξημένες ταμιακές ανάγκες, διότι στις 2 Δεκεμβρίου θα δοθεί η σύνταξη του Δεκεμβρίου και στις 27 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, τα διαθέσιμα του Ταμείου, εγώ ρώτησα και έμαθα συνολικά. Και το ρευστό και τα ομόλογα και τα ακίνητα και ό,τι έχει και δεν έχει είναι περί τα 2 δις. Πόσο θα αντέξει? Είναι υπολογισμένη η χρήση, είναι λογισμένη η χρήση των αποθεματικών. Είναι λογισμένη η χρήση των αποθεματικών και γίνεται για την προστασία των συντάξεων. Θα εξακολουθεί να γίνεται δηλαδή, να παίρνουμε από όπου μπορούμε έτσι για να δίνουμε τις συντάξεις. Λελογισμένα. Από το Ταμείο Γενεών, από... Μισό λεπτό, το ΑΚΑΓΕ, αυτό εννοείται. Και αυτό, που όλα τα βάζω μέσα. Γιατί από κάπου αφαιρούμε για να χρηματοδοτούμε μηνιαίως τις ανάγκες μας. Μα το ΑΚΑΓΕ έχει ακριβώς αυτή τη λειτουργία. Έχει τη λειτουργία της αλληλοβοήθειας των γενεών. Των επομένων. Των επομένων γενεών, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο πολιτικά. Θα ήθελα να κάνετε μια αποτίμηση της μέχρι τώρα πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας και τα όσα έκανε ο απερχόμενος υπουργός, ο απελθόν. Κοιτάξτε, ο προηγούμενος υπουργός... Πιστεύετε ότι τα πήγε πολύ καλά? Το έργο του υπουργού, του προηγούμενου Υπουργού Εργασίας θα ήταν καλό να το κρίνει η κοινωνία. Εγώ είμαι ο μέλος αυτής της κυβέρνησης, προφανώς υποστηρίζω την πολιτική που ακολουθήθηκε ως μέλος αυτής της κυβέρνησης. Συνεργαστήκατε ωστόσο και είδατε τις δυσκολίες. Ο προηγούμενος υπουργός επικέντρωσε στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Έτσι. Ήταν μια μεταρρύθμιση αναγκαία. Καλώς έκανε. Ήταν μια μεταρρύθμιση αναγκαία. Γιατί το σύστημα κατέρε υπό το βάρος των ελλημάτων, έπρεπε να φτιαχτεί ένα σύστημα που να είναι βιώσιμο. Και συγχρόνως έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και το αίτημα για εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ από τη συμφωνία του Αυγούστου του 2015. Συγχρόνως όμως ήταν και αναγκαία μεταρρύθμιση, γιατί έπρεπε επιτέλους να τεθούν ενιαίοι κανόνες για όλους στο ασφαλιστικό σύστημα, ενιαίοι κανόνες εισφορών και παροχών. Είχαμε ένα κατακερματισμένο σύστημα. Αυτό το κομμάτι έχει κλείσει ως μεταρρύθμιση, ωστόσο διορθωτικές παρεμβάσεις που μπορεί να χρειαστεί να γίνουν λόγω αυλεψιών που μπορεί να υπήρχαν, θα έχει το δικαίωμα να τις κάνει ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμόδιος με αυτό το χαρτοφυλάκι, ο κύριος Τάσος Πετρόπουλος. Η δικιά μου δουλειά από εδώ και μπρος... Θα ασχοληθεί αποκλειστικά δηλαδή με το ασφαλιστικό. Θα ασχοληθεί αποκλειστικά. Θα ασχοληθεί αποκλειστικά, ναι. Ναι. Και έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη όλων μας. Η δικιά μου δουλειά θα επικεντρωθεί σε αυτά τα δύο σημεία των εργασιακών, δηλαδή στις διαπραγματεύσεις για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και στο χτύπημα της αδήλωτης εργασίας και της υποδηλωμένης εργασίας. Διάβασα ότι είναι λίγο μικρή στην ηλικία η Αχτσιόγλου για να πάρει ένα τέτοιο Υπουργείο σε μια τέτοια κρίσιμη στιγμή. Υπάρχει μια απάντηση? Δεν νομίζω ότι η νεότητα από μόνη της είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα. Η νεότητα πολλές φορές μπορεί να φέρει νέες ιδέες, φρέσκες ιδέες και όρεξη για δουλειά. Καμιά φορά μπορεί να συνοδεύεται ακόμη και με απαρχαιωμένες αντιλήψεις. Αλλά και οι μεγαλύτεροι το ίδιο μπορεί να φέρουν. Νέες ιδέες, φρέσκες ιδέες ή και παλαιωμένες αντιλήψεις. Εγώ έχω τα χαρακτηριστικά που γνωρίζετε, δηλαδή έχω ένα βιογραφικό που είναι εξειδικευμένο στο εργατικό δίκαιο, έχω και μια εμπειρία. Και είστε έτοιμοι να διαπραγματευτείτε σκληρά? Είμαστε μια ολόκληρη ομάδα, είναι και ολόκληρο το Υπουργείο σε αυτή την προσπάθεια που συμβάλλει. Είμαστε μια ολόκληρη ομάδα η οποία θα εφαρμόσει τις πολιτικές που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Θα υπηρετήσει τους συλλογικά καθορισμένους στόχους δηλαδή. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή επιτυχία και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πάλι σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Είστε καλά.